Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, κύριε Καπόπουλε. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά στο News Hub, προκειμένου να ακούσουμε την ανάλυση σας σε σχέση με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα είναι μια κλιμάκωση που δεν δίνει περιθώρια καμίας αισιοδοξίας των θέσεων των δύο πλευρών. Δηλαδή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες να γίνει εκεχηρία στη Γάζα, υπάρχει μια κλιμάκωση χωρίς προηγούμενο στο Νότιο Λίβανο. Τώρα ζούμε την πιο πρόσφατη φάση της, δηλαδή τη δολοφονία του Νασράλα, του αρχηγού της Χεσμπολά, τα αντίπεινα που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ και τα αντίπεινα που περιμένουμε το Ισραήλ να υλοποιήσει σε βάρος του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι πιέζουν τους Ισραηλινούς, με τους οποίους μαζί θα συνεργαστούν να γίνει το πλήγμα, να μην χτυπήσουν πετρελαϊκές και πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Έχουμε δηλαδή στη Μέση Ανατολή όχι τη συνολική ανάφλεξη που ξέραμε παλιά, παρόλο που έχουμε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακος στο Νότιο Λίβανο, έχουμε μία Μέση Ανατολή όπου πλέον οι πυραυλικές μονομαχίες θα είναι μέρος της καθημερινότητας ενός μεγάλους διάρκειας πολέμου φθοράς, χωρίς αυτό να έχει την κανονικότητα που έχει ένας πόλεμος θέσεων με επιχειρήσεις στο έδαφος. Μας λέτε ότι βλέπετε κλιμάκωση. Το ερώτημά μου είναι, θα έχουμε επέκταση? Έχουμε Χεζμπολάχ, έχουμε τους Χούθη. Απείλησαν και τους Έλληνες πλειοκτήτες να μην πλησιάζουν στην περιοχή τη θαλάσσιά τους. Έχουμε τους Ιρανούς, τους βαλιστικούς πυράβλους. Βλέπετε επέκταση του πολέμου? Επέκταση του πολέμου δεν θα ήθελε ούτε ο Biden αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ωφέλει τους δημοκρατικούς να πάνε στις εκλογές με έναν πόλεμο σε παροξισμό. Δεν θέλει το Ιράν, το οποίο το τελευταίο χρόνο έχει άρει πλήρως την περιφερειακή του απομόνωση. Σας θυμίζω ότι το Ιράν με μεσολάβηση της Κίνας εξομάλυνε τις σχέσεις του και αποκατέστησε διπλωματικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Αυτά πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο είχαμε τη μεγάλη συμφιλίωση του αραβικού κόσμου και του ισλαμικού κόσμου στην οδό κορυφής του Ριάντ, όπου οι θανάσιμοι εχθροί κάθεταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Δηλαδή, σκεφτείτε σε μια σειρά τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, τον Άσαντ, τον Ερντογάν και τον Σίσι, και ο ένας να λέει τον άλλον αδερφό. Κύριε Καπαπούλε, υπάρχουν έντονες ανησυχίες. Μήπως χτυπηθούν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, ως αντίπεινα το βλέπει αυτό το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, εκτιμάτε ότι το Ιράν έχει τελικά εμπλουτισμένα πυρηνικά ή όχι ακόμα? Για πολιτικούς λόγους το Ιράν δεν έχει προχωρήσει στον εμπλουτισμό των πυρηνικών. Οι πολιτικοί λόγοι είναι ότι είναι κέντρο της διπλωματικής του προσπάθειας. Ήταν να κλείσει μια συμφωνία, βάσει της οποίας δεν θα είχε μεν πυρηνικά όπλα, αλλά θα μπορούσε να τα φτιάξει fast track αν αυτό του χρειαζόταν. Είναι η Γερμανία στην ίδια κατάσταση ακριβώς. Επειδή υπάρχουν η βαριά κληρονομιά του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και είναι αρνητική κοινή γνώμη της Γερμανίας, ενώ θα μπορούσε να έχει πυρηνικά αύριο η Γερμανία, δεν προχωράει σε αυτό το βήμα. Το ίδιο θέλει να κάνει και το Ιράν. Θέλει δηλαδή να ανταλλάξει την νομιμοποίηση της παρουσίας του στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, στο Ιράκ, στο Λίβανο, στην Ιεμένη, με την δέσμευσή του ότι δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Αλλά ξέρετε, ένα πράγμα είναι να χρειάζεσαι 3 χρόνια για να φτιάξει πυρηνικά όπλα και ένα να τα έχει όλα έτοιμα και να μπορεί να τα φτιάξει μέσα σε μερικές μέρες. Πολύ σημαντικός ο σχολιασμός που μας κάνετε μόλις τώρα. Από την πλευρά του το Ισραήλ φοβάστε ότι μπορεί να κάνει χρήση πυρηνικών όπλων? Το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα το 1965. Το πυρηνικό του πρόγραμμα άρχισε το 1957-58 με τη βοήθεια των Γάλλων. Η τότε γαλλική κυβέρνηση θεωρούσε ότι ο Νάσερ είναι ο χρηματοδότης των ανταρτών στην Αλγερία και συγχρόνως ο μεγάλος εχθρός του Ισραήλ. Οπότε σε αυτή τη λογική
η Γαλλία επένδυσε στο Ισραήλ ως στρατηγικό του σύμμαχο. Και έτσι πιάσανε και στον ύπνο τους Αμερικανούς, που είχαν βάλει βέτο να μην αποκτήσει το Ισραήλ πυρηνικά για να μην γίνει πυρηνικό ντόμινο σε όλη την περιοχή. Το Ισραήλ είναι γνωστό και αποδεκτό ότι έχει λοιπόν πυρηνικά όπλα. Δεν το αρνείται ούτε το επιβεβαιώνει. Mm-hmm. Εκεί που τα πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν άσχημες στροφές είναι αν με αφορμή τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ το Ιράν ανακοινώσει ότι προχωρεί στην κατασκευή πυρηνικών όπλων για αυτοάμυνα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την Αίγυπτο να μην έχει πυρηνικά ενώ θα έχει Τουρκία για παράδειγμα. Ναι, θα ακολουθήσουν και άλλοι από τη Μέση Ανατολή, από την ευρύτερη περιοχή και μετά, όπως το λέει ο λαός, κλάφτα χαρά να μπει έτσι απλά. Εξάλλου, όταν το Πακιστάν απέκτησε πυρηνική βόμβα, αυτό έγινε με χρηματοδότηση της Σαουδικής Αραβίας. Υπάρχει ένα μυστικό πρωτόκολλο που λέει ότι όταν η Σαουδική Αραβία αποφασίσει ότι πρέπει να φτιάξει πυρηνικά, θα έχει την τεχνική υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας. Του Πακιστάν, λέτε. Πακιστάν. Του Πακιστάν, επειδή χρηματοδότησε το Πακιστάν για να γίνει πυρηνική δύναμη. Ακριβώς. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αψιμαχίες στο νότιο Λίβανο. Έχουμε διεισδύσεις του Ισραήλ στα νότια του Λιβάνου. Αναρωτιέμαι μέχρι πού μπορεί να φτάσει το Ισραήλ μέσα στο Λίβανο. Και ένα δεύτερο υποερώτημα. Είναι και η σειρά της Συρίας έρχεται, το βλέπετε αυτό? Όχι. Η Συρία ελέγχει απολύτως την κατάσταση η κυβέρνηση Άσαντ και οι σύμμαχοί της. Δηλαδή η φρουρή της Επανάστασης, η Σιητική Πολιτοφυλακή του Ιράκ, οι Χούτης. Η Συρία είναι πλήρης, εκτός από κάποιες μικρές περιοχές που τις κατέχουν οι Τούρκοι και υπάρχει και η Αμερικανική παρουσία, την ελέγχει πλήρως. Εκεί που κινδυνεί τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα είναι στο Λίβανο. Στο Λίβανο υπάρχουν οι παραδοσιακές εχθρότητες μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, οι εσωτερικές αντιπαλότητες μεταξύ Σιητών και Σουνιτών μουσουλμάνων και είναι ένα θαύμα πως αυτή η χώρα κρατήθηκε όλα αυτά τα χρόνια σαν ενιαίο κράτος. Σε σχέση με το Λίβανο, ναι, μέχρι πού μπορεί να το πάει με το Λίβανο? Λοιπόν, έχουμε το Ισραήλ. Την ιστορία που μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είχε συμβεί, ναι, στην εισβολή του 82, την πρώτη στην ιστορία εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, και στην εισβολή του 2006. Ναι. Το ένα όριο είναι ο ποταμός Λιτανή, ο οποίος είναι 30-40 χιλιόμετρα μέσα στο Λίβανο, στο νότιο Λίβανο και στο βορείο Ισραήλ. Το δεύτερο είναι να γίνει ευρύτερη εκστρατεία, όπως είχε γίνει το 82, και να αγγίξουν τα νότια και ανατολικά προάστια της και δυτικά προάστια της Βηρητού, όπου κατοικούν Σιήτες και όπου παλιά ήταν προπύργιο της Φατάχ. Ένα πράγμα είναι βέβαιο πάντως. Τι θα κάνει το Ισραήλ αν δεν θέλει να εμπλακεί σε έναν μόνιμο πόλεμο φθοράς στο νότιο Λίβανο, κάποια ώρα πρέπει να φύγει. Μάλιστα. Πηγαίνει το ρολόι πίσω, λέει τι κάνει. Ποια είναι τώρα η θέση της Τουρκίας σε αυτήν όλη την ιστορία? Μια κρύο, μια ζεστό. Άσχημη. Χθες είχαμε μια performance του Ερντογάν, ότι ο επόμενος στόχος είναι η Τουρκία, του Ισραήλ. Κοίταξε, είναι σαν το παιδί που βλέπει να παίζουν οι μεγάλοι, δεν τον παίζουν μαζί τους και φωνάζει και εγώ είμαι εδώ. Για να ακουστεί. Για να ακουστεί. Ένα αγδοκρατούμενο. Δύο, πέραν αυτής της διαπίστωσης, η Τουρκία είναι σε πολύ άσχημη θέση. Είχε ξεκινήσει μια στροφή στην εξωτερική της πολιτική εδώ και 1,5-2 χρόνια, που ήταν ως εξής, να τα βρω ξανά με τους Αμερικανούς και με τους συμμάχους τους στην περιοχή. Με τους Αμερικανούς επικρατεί μια ύφεση. Με εμάς επικρατούν τα ήρεμα νερά. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Με το Ισραήλ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος πριν από ένα χρόνο ήταν σε φάση εξομάλυνσης. Όπως βλέπετε, τώρα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ή πρέπει να εξακολουθήσει να διεκδικεί το ρόλο του Χαλίφη, του αρχηγού όλων των μουσουλμάνων και να μετέρχεται μια εμπριστική ρητορική, ή πρέπει να καθίσει ήσυχος και να χάσει το κύρος του ως ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου κατά της άγριας δύσης.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να λένε στο Ισραήλ φρενάρετε λίγο, αλλά από την άλλη είμαστε και εδώ όταν απαιτηθεί. Ναι. Και ο Τραμπ, που είναι πολύ πιθανό να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι πιο υποστηρικτικός προς τον Νετανιάχου από τη Δημοκρατική. Επίσης σημαντικό αυτό που μας λέτε. Καταρχήν διαβλέπετε ότι είναι κοντά η εκλογή του Τραμπ στις ΗΠΑ σε σχέση με την υποψήφια των Δημοκρατικών. Ναι, είναι, οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευραχία κεφαλή στην υποψήφια των Δημοκρατικών. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε μια τέτοια ιστορική σημασία αναμέτρηση, ναι, επιστρατεύονται τα πάντα, ακόμα και οι τσιμπημένες λίγο δημοσκοπήσεις. Είναι κολλημένη η βελόνα των δημοσκοπήσεων στο στήθος με στήθος των δύο αντιπάλων εδώ και 2-3 μήνες. Ελλάδα, η Αθήνα, πώς χειρίζεται τα πράγματα? Τα χειρίζεται, λένε πολύ, παρακινδυνευμένα, και θέλω το σχολείο σας. Το έχουμε πει από καιρό ότι η σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα, ή μάλλον η πολιτική της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, έχει άμεση σχέση συγκοινωνούντων δοχείων με τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Όταν δηλαδή ζορίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εξαγωγή έντασης γίνεται σε βάρος μας. Όταν θέλει να τα βρει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατεβάζει τον τόνο. Αλλά να καταλάβουμε κάτι, ο Ερντογάν έχει ένα δικό του εθνικό ακροατήριο, όπου έχει άγριο ανταγωνισμό από τους εθνικιστές του Μπαξελή, παρόλο που είναι συμμαχοί του. Πρόσφατα, όταν έδωσε τα διπλώματα στη σχολή πολέμου του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, οι δόκιμοι ορκίστηκαν και πήραν ταξίδι τους και κάνανε δύο όρκους. Έναν όρκο στην πατρίδα της Τουρκία και δεύτερο όρκο στον Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτό ήταν μια πρόκληση και ένα πέταμα γαντιού που δεν μπορούσε να το αφήσει έτσι ο Ερντογάν. Γι' αυτό και τα παραδείγματά του περί σταυροφόρων, κατακτητών και όλα τα σχετικά. Όπως ξέρετε, το θέμα είναι άσχετο, δηλαδή όπως όταν κάνει την Αγία Σοφιά από μουσείο ξανά τζαμί, ο στόχος δεν είναι οι Έλληνες. Ο στόχος είναι οι Κεμαλιστές. Έτσι, ακριβώς. Ναι, είναι μια ζυγαριά Κεμαλιστές από εδώ, εθνικιστές από την άλλη. Έβλα. Να ρωτήσω, κλείνοντας, θέλω λίγο να ακούσω τον σχολιασμό σε σχέση με τον ρόλο, το παιχνίδι αυτή τη στιγμή στην σκακέρα στη Μεσανατολή της Κίνας αλλά και της Ρωσίας. Ειδικά τη Ρωσία, να την ξεχνάμε προς το παρόν λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Τι λέτε? Ο πόλεμος για την Ουκρανία πώς θα τα κρατήσει? Αν δείτε λίγο τα ρεπορτάζ από τα πεδία της μάχης, η κατάρρευση του Ουκρανικού μετώπου είναι το πολύ θέμα κάποιων μηνών. Άρα η Ρωσία, που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ήττα των τζιχαντιστών και στην διάσωση του καθεστώτος Άσαντ, φυσικά και θα επιδιώξει να κεφαλοποιήσει τα κέρδη της. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα, που ενδιαφέρεται για την περιοχή. Η Κίνα είναι η ζωτική σημασία να εξασφαλίζει σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Περνάνε όλοι οι δίωδοι, η ενεργειακή και η εμπορική, που αφορούν την οικονομία της. Σωστό αυτό που λέτε. Άρα τα πράγματα αυτή τη στιγμή ακροβατούν, βρισκόμαστε πάνω σε ένα ξηράφι, δεν ξέρουμε την εξέλιξη ποια θα είναι. Προς το παρόν είναι εφησυχαστικό ότι κανείς δεν θα τολμήσει να πατήσει το κουμπί των πυρηνικών. Αυτό εννοείται. Τα πυρηνικά είναι εδώ για να μην χρησιμοποιηθούν. Μάλιστα. Αν μπούμε σε λογικές χρήσεις μικρών πυρηνικών όπλων, τακτικών πυρηνικών όπλων, με αυτά που απειλεί η Ρωσία ότι θα ρίξει αν η Ουκρανία απειλεί στην εθνική της ασφάλεια, έτσι. Πιο πολύ τα εγγράφω στο πεδίο του ψυχολογικού πολέμου και του χειρισμού της κοινής νόμης παρά στην πραγματική προοπτική. Κύριε Καπόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για την ανάλυση αυτή που μας κάνατε. Εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Χαίρετε.